Η Γιώτα Ακουγιαλή, από όταν αποφάσισε ότι θα γράφει, είπε και το απέδειξε ότι το κάνει πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι οριμάζουν, γιατί πρέπει να γράψουν τα χιλιόμετρά τους. Να, από την κουβέντα που είχαμε πριν, πώς ένας άνθρωπος ο 6 μήνες δήμαρχος έγινε ξαφνικά τζιμάνι στην πολιτική. Και ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, για όλες τις ειδικότητες, για όλες τις ιδιότητες. Οπότε αυτό το βιβλίο, ξέρετε, καμιά φορά σκέφτομαι, γιατί το διάβασα πόσο πριν, 10 μέρες, στο τρίμερο το προηγούμενο, και την πήρα ενθουσιασμένος. Δηλαδή δεν είναι ότι το διάβασα το Σαββατοκύριακο και σήμερα είναι μαζί μας, έχουν περάσει 10 γεμάτες μέρες. Οπότε ο ενθουσιασμός έχει γίνει άλλο πράγμα. Έχει καταλαγιάσει, εννοώ, το συναίσθημα. Δείξτε με αυτό το ονειρικό εξώφυλλο. Είναι τα κλεφτά που επιστρέφουν το νέο της μυθιστόρημα. Κλεφτά επιστρέφουν, γιατί τώρα έτσι πως το είπα είναι το αδικό. Κλεφτά επιστρέφουν. Αυτό μας είναι στους μάγνητες ένα πολύ οικείο κτίσμα. Μια πολύ οικεία εικόνα. Είναι το στοιχειωμένο σπίτι των Λεχονίων, το αρχοντικό της οικογένειας Κοντού, για το οποίο υπάρχουν άπειροι αστικοί μύθοι, από τις αλυσίδες και τις κραυγές που ακούγονται το βράδυ, από το ταφικό μνημείο με το Σαμιαμίδι στο παλιό κημητήριο του Βόλου κλπ. Κλπ. Πήρες και το έκανες μια συγκλονιστική. Τώρα θα μιλάμε στον ενικό, δεν μπορώ με τους ανθρώπους για τους οποίους έχω τόση αγάπη και θαυμασμό να υποκρίνω με πληθυντικούς. Το έκανες υπέροχο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Είμαστε 6 μέρες πριν παρουσιαστεί και επισήμως. Την άλλη Δευτέρα θα τα πούμε. Ναι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Έκανα μεγάλη πολύ εισαγωγή και πάλι δεν είπα όσα ήθελα να πω. Θα τα βγάλω στην κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και καλησπέριζω και εσένα και τους τηλεθεατές. Λογοτεχνικά δεν υπήρχε κάτι γύρω από αυτόν τον αστικό μύθο. Έγιναν αφιερώματα. Ναι, σωστά. Έτσι, ναι, θέλω να πω βιβλίο-βιβλίο. Όχι, δεν υπήρξε κάτι. Και υπήρχε και ένα πρόβλημα στο να γράψω μυθιστόρημα γι' αυτό. Γιατί δύσκολο να βρεις συγγενείς ή να βρεις να ακολουθήσεις την πραγματική ιστορία της οικογένειας από τη στιγμή που σταμάτησε, δηλαδή που έχει σταματήσει η ιστορία της. Εκεί που χάθηκαν τα 3 παιδιά τους, ένα θείος ταυτόχρονα, όπως έμαθα τελευταία, σε διάστημα σήμερα και δεύτερα. Έχει και άλλες απώλειες. Ναι. Βρήκα ένα απόκομα σε ένα site, το πέρασμα του χρόνου. Η μαγνησία στο πέρασμα του χρόνου, okay, όπου λέει ότι σήμερα κυδεύει ο Νικόλαος Κοντός την κόρη του, εχθές κύδεψε τον αδελφό του, πριν από 13 ημέρες κύδεψε την μεγαλύτερη κόρη αναρτήσει του. Ναι, αυτό που έχω μέσα. Όλο αυτό το τραγικό γεγονός σταμάτησε. Η ιστορία της οικογένειας σταμάτησε σε αυτό, μετά δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Άρα λες, οπότε έπρεπε να εφεύρω ένα τρόπο για να γράψω. Ζώντες, αν υπάρχουν, δεν το ξέρεις. Έκανες έρευνα. Όχι, δεν, ως ένα σημείο, ναι. Ναι. Ως ένα σημείο. Μετά δεν ήθελα να γράψω ακριβώς τη συνέχεια της οικογένειας. Δηλαδή αισθάνομαι ένα δέος μπροστά σε αυτούς τους. Γιατί έπρεπε να είναι μια βιογραφία. Όχι, δεν υπάρχει. Εσύ πήρες στοιχεία του μύθου. Εμένα οι εικόνες που δημιούργησες, από εκεί που είναι σήμερα το σπίτι, μέχρι την παραλία, μέχρι τη θάλασσα, όλη αυτή η έκταση να έχει καρπούς και δέντρα και καημούς συνάμα και μεγάλο πόνο. Ναι, θέλω να πω ότι εσύ δημιουργήσεις απίστευτα σκηνικά και στην Ελβετία, στον Νταβός, νομίζω το λέω στο Πιστόφυλλο, δεν καίω κάτι. Όχι, βέβαια. Ναι, αυτά όλα, αυτές οι πληροφορίες προέκυψαν από πολύ διάβασμα βιβλίων εκείνης της εποχής και λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και βιβλία ιστορικά. Οπότε μπήκα σε εκείνο το πνεύμα εκείνης της εποχής. Και δεν ήθελα να την πειράξω πολύ την οικογένεια. Αισθάνομαι ένα δέος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και την τραγικότητα της ζωής τους. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι λίγο ανατριχιαστικό, αλλά φοβήθηκες μην κάπως ακουμπήσει
αυτή η ενέργεια του σπιτιού. Τώρα, άμα πάθω κάτι, θα λένε. Είχαμε και μια ιδιωτική συζήτηση και το αναφέρεις χωρίς ονόματα, ναι, ότι και ο αυτοδιοικητικός που το πήρε για να το κάνει περιουσία του Δήμου. Μιλούμε για τον Δημήτρη, ναι, ναι, Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο Λεχωνίων. Και ένας γνωστός δικηγόρος που κι αυτός αυτοκτόνησε, όπως και ο Δημήτρης Αλεξόπουλος. Οι οποίοι έβαλαν την υπογραφή τους. Βάλαν την υπογραφή, ναι, σε αυτή τη συναλλαγή που έγινε, για τη μεταβίβαση δηλαδή. Βέβαια έχει τη Δευτέρα, να πούμε ποιοι θα σε πλαισιώσουν. Είναι η Μαρίτα Παπαρούση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο τελευταίος ιδιοκτήτης, πριν περάσει δηλαδή στα χέρια, ναι, του Δήμου, ο γνωστός δικηγόρος, ο Νίκος Χατζησταματίου, συντονίζει η Ρωσάνα Υπόποτα και αυτά θα γίνουν σε ένα άλλο αρχοντικό, στο αρχοντικό Ζαφυρίου. Από αρχοντικό στο αρχοντικό. Έτσι. Από το κέντρο πολιτισμού Ιωλκός, το βράδυ της Δευτέρας στις 8.30. Οπότε θα τα ακούσουμε από εκείνον, ναι, ναι, από τον κύριο Χατζησταματίου. Θέλω να πω ότι εσύ μιλάς για κάτι που με έναν τρόπο η ενέργεια της ιστορίας, του χώρου, της οικογένειας, επηρέαζε και τους ανθρώπους που ερχόντουσαν σε μια επαφή μαζί. Και πιστεύω ότι όταν ένας μύθος, όταν μια ιστορία γυρίσει σε μύθο, μετά επηρεάζει αυτό το ίδιο το πράγμα όσους την ακούνε και όσους είναι έτοιμοι να πιστούν για κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι υπάρχει πρέπει να υπάρχει ένας φόβος γύρω από αυτό. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό που δημιουργείς αρχικά, άσχετα αν στο τέλος συγκλίνουν, και δεν μπορώ να πω παραπάνω, μια μεγάλη απόσταση. Δηλαδή ξεκινάς από το σήμερα, από το 23, 24, δεν έχει σημασία, κάποιος, ναι, θα το διαβάσει το 27. Από χρόνο είναι στότα. Από χρόνο είναι στότα και πηγαίνεις πολύ πίσω, έτσι. Συγκλίνουν αυτοί οι χρόνοι κάποια στιγμή. Έχεις μια φοβερή ατάκα που έλεγα, δεν θα την πω, αλλά στην είπα τηλεφωνικά, που λέει μια από τις σύγχρονες ηρωίδες του Ενεστώτα. Ναι, ναι, ναι. Ότι σιγά μη γίνω μυρολάτρησα τώρα στα μεγάλα μου. Αυτό που καταλαβαίνεις από την ιστορία είναι ότι την κάθε μια και τον καθένα τη διατρέχει μια μοίρα, σχεδιασμένη από το Θεό, από το σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας. Ναι. Εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτή τη λογική. Α, έτσι. Εγώ, ναι, έβαλα την ηρωίδα μου να πει αυτά που ήθελα να ακούσω εγώ, έτσι. Ναι. Εσύ δεν είσαι μυρολάτρης. Όχι. Όχι. Δέχομαι ότι μπορεί κάποια πράγματα να συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στον ορατό και αόρατο κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, πιστεύω στη δύναμη του ανθρώπου να παλεύει να αλλάξει αυτό που φαίνεται μοίρα, ως εκεί που μπορεί. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πάμε στην οικογένεια. Στο μυθιστόρημα το δικό μου έχουμε δύο παράλληλες ιστορίες. Η Άντα, σύγχρονη γυναίκα, κάνει το διδακτορικό της με θέμα τους αστικούς μύθους. Οπότε μέσα από αυτό το έβριμα στην πραγματικότητα, το αφηγηματικό έβριμα, στη δικιά της ιστορία, η οποία από τη στιγμή που εμπλέκεται στην ιστορία του αρχοντικού κοντού, αρχίζει και αυτή να έχει διάφορα προβλήματα, σε αυτό το μέρος του κειμένου μαζεύω όλη αυτή τη φημολογία, ό,τι έχει ακουστεί και δεν έχει ακουστεί σχετικά με το σπίτι των κοντού. Παίζει ο Βόλος, βέβαια. Ο Βόλος σε πρώτο πλάνο. Βεβαίως. Ο Βόλος σε πρώτο πλάνο. Δηλαδή, μπορεί, φυσικά, να έχουμε και Ελβετία, να έχουμε και λίγη Αθήνα. Αλλά ο Βόλος και Θεσσαλονίκη, όταν κάει και, ναι, και το Πανεπιστήμιο, βεβαίως. Σωστά, γιατί είναι ο συγγενής που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 ναι. Και έτσι, στην, που και εκείνος παίζει καταλυτικό ρόλο στη μοίρα, ναι, ακριβώς. Ενός, και έχουμε και την άλλη ιστορία της οικογένειας Κοντού, όπου εκεί βλέπουμε στο μυθιστόρημα μέσα τη συνέχεια της οικογένειας, παραμένει δηλαδή η σύζυγος Κοντού και μία κόρη της στο αρχοντικό, και βλέπουμε τη συνέχεια της οικογένειας και ταυτόχρονα βλέπουμε τους βοηθούς της οικογένειας σε διαφορετικού ρόλους. Τον τρόπο ζωής εκείνης της δηλαδή εποχής, το 1907. Μιλάμε κοπέλες του σπιτιού, το 1908, που είναι, ναι, στις δουλειές. Τις κοινωνικές διαφορές, τους κανόνες. Τότε όλα. Ήταν πολύ εμφατικά όλα αυτά. Η ταξική διαστρωμάτωση
Δεν είναι όπως σήμερα. Δεν... Στο ίδιο μαγαζί είναι και η κυρία που μπορεί να καθαρίζει το σπίτι το πρωί και η κυρία που έχει το σπίτι. Σωστά. Έτσι, τότε αυτά... Και δεν τα αμφισβητούσε και κανείς αυτά. Έτσι. Ήταν, ναι. Θέλω να μου ξαναδείξετε, να το δείξουμε τουλάχιστον άλλες δύο φορές μέχρι το τέλος της κουβέντας, αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο από το Μετέχνιο, διότι εδώ πήρατε, φαντάζομαι, την αυθεντική εικόνα. Την πήρανε, ναι. Και με τεχνολογία, με γραφιστικά, αποδώσατε αυτό το εξώφυλλο. Και δεν φαίνεται. Κλεφτά εδώ επιστρέφουν. Και, δεν φαίνεται και το ανάγλυφο του. Επιστρέφουν οι ενεργείες, τα φαντάσματα. Τι? Όταν τελείωσα το μυθιστόρημα, δηλαδή ο τίτλος προέκυψε αυτόματα. Όταν τελείωσα το μυθιστόρημα, λέω, κοίταξε να δεις, επανέρχονται. Οπότε το έχεις. Ναι. Έπιασες το επιστρέφω. Και λέω, επανέρχονται, αλήθεια, εννοούμε αυτοί που φεύγουν από τη ζωή. Επιστρέφουν για να συμπληρώσουν το puzzle, για να βοηθήσουν κάτι, να ολοκληρώσουν μία ενέργεια. Και βγήκε ο τίτλος. Κλεφτά επιστρέφουν όμως, δεν τους παίρνει είδηση κανείς. Συγχαρητήρια, είναι εξαιρετικό βιβλίο, έχει πολλή έρευνα. Θέλω να σε συγχαρώ για την έρευνα. Ευχαριστώ. Το προηγούμενο βιβλίο, για το πες μου τι βλέπεις απόψε, είχε πάλι έρευνα. Παρότι εσύ, παιδί παιδού πόλεως, τα έζησες αυτά. Ναι, αλλά ακόμη και όταν ζούμε κάτι, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε σε ένα μυθιστόρημα. Σωστό. Έτσι όπως το ζήσαμε. Σωστό. Διότι αυτό έχει υποκειμενικότητα. Συγχαρητήρια και να πάλι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Γιώτα Κούγιαλη. Τώρα, δώστε μου ξανά το εξώφυλλο για να θυμίσω ότι την Δευτέρα, 8 του μηνός, στις 8.30 το βράδυ, στο Αρχοντικό Ζαφυρίου, έχουμε την παρουσίαση, την επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου για την Εφρέσκο. Θα πλαισιώσουν τη συγγραφέα, τη Γιώτα Κούγιαλη, Μαρίτα Παπαρούση, καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο δικηγόρος και τελευταίος ιδιοκτήτης του Αρχοντικού, ο Νίκος Χατζησταματίου, η εξαιρετική συνάδελφος, η Ρωσάνα Πόποτα, θα συντονίσει την βραδιά, τη Δευτέρα το βράδυ στις 8.30 στον Άγιο Νούφριο.